Επόμενη παρουσίαση. Χρειάζεται αυτό. Ωραία. Καλό απόγευμα. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Προύσκας. Κάποιοι από εσάς ενδεχομένως με ξέρετε. Πιθανόν να είναι μειοψηφία από ό,τι τελικά βλέπω. Η εταιρεία ονομάζεται Interaction Studios. Ξεκίνησα το 92 γράφοντας παιχνίδια ερασιτεχνικά και βέβαια πέρασα μέσα στα χρόνια, πέρασα και σε επαγγελματικό επίπεδο. Υπάρχουν μέχρι στιγμής 32 παιχνίδια με τον τίτλο, με την ετικέτα της Interaction. Είχα γράψει και παλιότερα κάποια άλλα, τα οποία σε πλατφόρμες οι οποίες δεν είναι πλέον υπαρχαιωμένες, Spectrum, Amstrad. Και ακόμα βέβαια και μέσα σε αυτά τα 32 παιχνίδια, πολύ λίγα από αυτά πλέον έχουν οποιαδήποτε σημασία, γιατί έχουν περάσει οι εποχές τους, ήταν σε πλατφόρμες οι οποίες δεν έχουν εμπορική πλέον κίνηση. Ουσιαστικά από αυτή τη στιγμή η Interaction Studios αποτελείται από τα παιχνίδια του 2002 και μετά. Υπάρχουν λίγο πολύ 6 βασικές σειρές παιχνιδιών αυτή τη στιγμή οι οποίες κινούνται στην αγορά. Υπάρχει το Chicken Invaders, το ένα αυτό βγήκε το 99 ως freeware, επομένως δεν έχει εμπορική αξία αυτό καθεαυτό, αλλά βέβαια λειτουργεί ως κράχτης για τα επόμενα επεισόδια της σειράς, τα οποία είναι προς πώληση. Ακολούθησε το Alien Wars 1 και αυτό σε freeware μορφή. Το πρώτο διαθέσιμο παιχνίδι στο εμπόριο είναι το Chicken Invaders 2, το 2002. Ακολούθησε το Island Wars 2 και αυτό βασισμένο στην επιτυχία του freeware πρώτου μέρους του. Το Smileyville, πολύ casual game style παιχνίδι. Το Lococ, το ίδιο. Το τρίτο μέρος του Chicken Invaders, το οποίο βγήκε το 2006. Και έρχομαι λίγο πολύ στα... Περνάω γρήγορα αυτά γιατί έχω πάρα πολλά πράγματα να πω. Έρχομαι λίγο πολύ στα δεδομένα της πρώτης συνάντησής μας, τον Ιούνιο του 2008. Ό,τι είπα μέχρι στιγμής είχε γίνει και το 2008. Απλώς θα επικεντρωθώ στα πράγματα που έχουν αλλάξει έκτοτε. Το πρώτο πράγμα που συνέβη ήταν η έκδοση της Πίγκλης. Αρχίσα λόγω συγχρονισμού περισσότερο και για να προλάβουμε τα Χριστούγεννα του 2008. Βγήκε η πρώτη χριστουγεννιάτικη έκδοση, η οποία είναι ένα παιχνίδι μείγμα δράσεις με πάρα πολύ δυνατά στοιχεία puzzle solving. Υπάρχουν κάποια μήλα τα οποία πρέπει να οδηγηθούν στο σπίτι. Βέβαια αυτά δεν έρχονται μόνα τους και δεν έρχονται απλά. Μπορείς να τα σπρώξεις είτε με τη μύτη σου και αυτό είναι το πιο απλό, αλλά υπάρχουν επίσης και κίνδυνοι οι οποίοι παραμονεύουν, οι οποίοι λύνονται κυρίως με... Επειδή τα μήλα ακολουθούν νόμους φυσικής, μπορείς να τους λύσεις είτε απλά αναπηδώντας στο κεφάλι σου, είτε χρησιμοποιώντας κάποια καλάθια. Αλλά είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο στον κάθε παίκτη όπως προτιμάει να παίξει το παιχνίδι. Έχω ένα μικρό. Λειτουργεί. Ωραία. Το 2009, πλέον την άνοιξη, κυκλοφόρησε και η κανονική έκδοση. Δεν υπήρχε πίεση χρόνου να προλάβουμε τις γιορτές, η οποία ουσιαστικά είναι... Το παιχνίδι χωρίζεται σε 4 εποχές, ούτως ή άλλως, επομένως η διάκριση μεταξύ χριστουγεννιάτικης και μη χριστουγεννιάτικης έκδοσης δεν είναι τόσο σαφής, γιατί ξεκινάει και τα δύο παιχνίδια ξεκινούν με άνοιξη, σε καλοκαίρι, σε φθινόπωρο και μόνο στο χειμώνα υπάρχουν οι αλλαγές. Την άνοιξη του ίδιου έτους έκανα μια προσπάθεια να περάσω όλα τα παιχνίδια, τα οποία ήταν μέχρι τότε γραμμένα για Windows, ώστε να μπορούν να δουλέψουν και σε Mac και σε Linux. Ουσιαστικά σε Linux ήταν η πρώτη προσπάθεια, σαν πρώτο βήμα προς τον Mac, το οποίο ήταν και ο τελικός στόχος. Αυτό που άξιζε τον κόπο ήταν ότι απομονώθηκε το κομμάτι της πλατφόρμας από τα παιχνίδια αυτά καθεαυτά και μπορούν, αντικαθιστώντας πλέον ένα πολύ χαμηλό κομμάτι, το οποίο μπορεί να είναι DirectX ή OpenGL, το παιχνίδι αυτό καθεαυτό δεν εξαρτάται από την πλατφόρμα. Και σήμερα, για παράδειγμα, μπορώ και βγάζω εκδόσεις για Windows και Mac και Linux την ίδια μέρα. Δεν έχουν απαιτήσεις από το υπάρχον λειτουργικό.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για κάποιον που δουλεύει μόνος του ή ακόμα και για αυτούς που δουλεύουν σε πολύ μικρές μονάδες, σε ομάδουλες, να μην γίνει η καθημερινότητα και η συντήρηση είναι πάρα πολύ μεγάλο μέρος της προσπάθειας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 600 διαφορετικές εκδόσεις των παιχνιδιών μου, μόνο. Είναι και πάρα πολύ συνδυαστικά γίνεται έκρηξη των πιθανότητων. Είναι ο αριθμός των παιχνιδιών επί της εκδόσης, αν θα είναι χριστουγεννιάτικη ή η πασχαλινή ή απλή, επί τον αριθμό των γλωσσών, επί το αν θα είναι demo ή registered, επί το αν θα είναι σε ποια πλατφόρμα θα είναι, επί το αν θα έχει κάποιο branding, γιατί θα πάει σε κάποιο συγκεκριμένο site, Yahoo, MSN κτλ. Είναι πάρα πολύ εύκολα αυτά τα πράγματα, ξεφεύγουν από τον έλεγχο και αξίζει τον κόπο να τα προσέξει κανείς όταν ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος, όπως και είναι στις περισσότερες περιπτώσεις. Το φθινόπωρο του ίδιου έτους κυκλοφόρησε το Christmas Eve Crisis Freeware. Αυτό ως ευχαριστώ στην κοινότητα που τόσα χρόνια έχει συντηρήσει. Βασισμένο και αυτό στην μηχανή της Πίγκλης, λίγο πολύ κάποια βελτιωμένη έκδοση αυτού, δεν θα μείνω πάρα πολύ πάνω σε αυτό. Όλα αυτά ούτως ή άλλως υπάρχουν μέσα στο site. Όποιος ενδιαφέρεται πηγαίνει interactionstudios.com και μπορεί να τα κατεβάσει. Το Πάσχα 2010 βγήκε και η πασχαλινή έκδοση του Chicken Vendors 3, για την οποία παραδόξως υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν το περίμενα και ο λόγος που δεν υπήρχε μέχρι τώρα πασχαλινή έκδοση, νόμιζα ότι δεν υπήρχε τράβηξη, δεν θα είχε κάποια ανταπόκριση. Παρ' όλα αυτά υπήρχε και υπήρχε και ανταπόκριση για παράξενες γιορτές μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως Halloween και Thanksgiving, το οποίο υπάρχει το ενδιαφέρον, δεν έχει γίνει κάτι ακόμα, δεν θεωρώ ότι. Ουσιαστικά είναι το ίδιο παιχνίδι, απλώς με αλλαγμένα κάποια, το skin του, τα γραφικά του είναι σε πιο πολύ πασχαλινό μοτίβο, καθώς και η ήχη, αλλά είναι ακριβώς, ο κώδικας είναι ακριβώς ο ίδιος που στηρίζει το παιχνίδι. Αυτά για τα βαρετά. Τώρα, ερχόμαστε σήμερα. Αυτό που αυτή τη στιγμή με απασχολεί και τους τελευταίους μήνες με απασχολεί είναι το Chicken Invaders 4. Είναι η πιο επιτυχημένη σειρά από όλα τα παιχνίδια μέχρι στιγμής. Παγκοσμίως έχουν κατέβει γύρω στα 140 εκατομμύρια φορές. 140 εκατομμύρια downloads, βέβαια για όλη τη σειρά, το 1, 2, 3 και από το 2002 και μετά. Δηλαδή δεν είναι το τελευταίο εξάμηνο, είναι σε βάθος χρόνου. Αυτό ακολουθεί τη συνταγή, την πετυχημένη, δεν φεύγει πάρα πολύ από την πεπατημένη, αλλά έχει μερικά στοιχεία τα οποία το κάνουν 4, αλλιώς θα ήταν 3 μέρος δεύτερο. Αρχίζει λίγο πολύ στα πλαίσια που ξέρουν οι περισσότεροι το γνωστό Chicken Invaders, ως τρόπος παιχνιδιού, αλλά έχει δύο σημαντικές αλλαγές ως προς τον τρόπο με τον οποίο παίζεται. Πρώτον είναι ότι πλέον επειδή η δράση έχει πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, στο 3 μέχρι 40-50 κοτόπουλα στην οθόνη ανά πάσα στιγμή υπήρχαν. Το 4 υποστηρίζει, μερικά επίπεδα έχουν και 200 συν κοτόπουλα. Επομένως, για να δώσεις μια ευκαιρία στον παίκτη να επιβιώσει, χρειάζεται να τραβήξει λίγο την κάμερα μακριά από την δράση, να δημιουργήσει περισσότερο χώρο για λιγμούς. Αυτό είναι η κανονική του αναλογία, όπως είναι και τα προηγούμενα παιχνίδια. Μπορεί να τραβηχτεί σε 2:1 για μεγαλύτερες μάχες. Αυτό ουσιαστικά γίνεται με κάποιο zoom out της κάμερας, ακόμα παραπάνω σε 3:1 για κάποιους συγκεκριμένους τύπους. Αυτό είναι κάποια έκρηξη supernova. Θα πω λιγάκι την μπλοκή λίγο παρακάτω. Και επίσης αλλάζει και η φορά κατά την οποία κινείται το διαστημόπλαιο. Ενώ παλιότερα ήταν πάντοτε από κάτω προς τα πάνω, καθέτος κινούμενη οθόνη, πλέον στρίβει αναλόγως με το επίπεδο. Αυτή τη στιγμή σε αυτό το συγκεκριμένο είναι οριζοντίος, αλλά μπορεί να έχει οποιαδήποτε άλλη φορά. Και όπως βέβαια είναι βασικό συστατικό οποιοδήποτε παιχνιδιού, πάρα πολύ μεγάλες εκρήξεις. Πάρα πολλά particles, πάρα πολύ μεγάλος καπνός. Η άλλη προσθήκη είναι κάποια satellites ονομάζονται, τα οποία είναι βοηθητικά στο βασικό σκάφος, τα οποία μαζεύονται και μπαίνουν σε συγκεκριμένες θέσεις, κλειδώνουν καθώς τις πλησιάζεις, εμφανίζονται οι θέσεις που μπορεί να μπει κάποια από αυτά και λειτουργούν ως αυτόνομα όπλα. Υπάρχουν 4 είδη, κάποιο βιολογικό ασθένεια των μπουλερικών, κάποιος πύραυλος, ένα μίνιγκαν τύπου και ένα φλογοβόλο, το οποίο ονομάζεται barbecue στο παιχνίδι, για προφανείς λόγους. Και βέβαια αυτά
δουλεύουν σε συνδυασμό με το βασικό σου όπλο, είναι με διαφορετικό πλήκτρο χειρίζονται και μπορείς και τα δύο ταυτόχρονα. Αυτό το μπλε είναι το βασικό, είναι καινούργιο για το 4. Δεν υπάρχει στα 3. Αλλά συνδυάζονται όπως θέλει ο παίκτης και αυτό ήταν μια κίνηση να κάνω λίγο τον τρόπο του παιχνιδιού λίγο πιο βαθύ, λίγο περισσότερο στρατηγικής, να χρησιμοποιείτε το σωστό όπλο τη σωστή στιγμή και να γίνεται κάποια διαφύλαξη πυρομαχικών για τις στιγμές που πραγματικά χρειάζεται. Τώρα, μπορώ να πω μερικά πράγματα για την πλοκή χρόνο. Εντάξει. Αυτό που θα πω πριν κάνω οτιδήποτε πω για την πλοκή είναι ότι τίποτα από αυτά δεν έχει κυκλοφορήσει πουθενά. Ούτε μιλιά. Δεν είστε στην πρώτη που τα ακούτε και μάλιστα ακόμα και αυτοί οι οποίοι θα συμμετέχουν στην Πέτα, η οποία ξεκινάει το τέλος του μήνα, δεν ξέρουν τίποτα για την πλοκή. Δεν υπάρχουν τα cutscenes. Βέβαια, ο λόγος γι' αυτό είναι καθαρά πρακτικός, διότι δεν έχουν γραφτεί τα cutscenes ακόμα. Αλλά επειδή πιέζει ο χρόνος, είναι καλή ευκαιρία να εκμεταλλευτώ το χρόνο τον οποίο θα δουλεύουν οι τέσσερις πάνω στην έκδοση για να γράψω τα cutscenes. Η πλοκή πάντως έχει. Τουλάχιστον όταν πάτε σπίτι σας, πείτε ότι μάθαμε κάτι καινούριο που δεν το ξέρει κανείς άλλος. Μην εξηγήσετε γιατί. Η πλοκή ξεκινάει στο δικό μας γαλαξία, αλλά πολύ γρήγορα πηδάει σε έναν καινούριο γαλαξία, ο οποίος δεν γίνεται σαφές ποιος είναι, αλλά είναι ο γαλαξίας από τον οποίο προέρχονται τα διαγαλαξιακά κοτόπουλα. Και μάλιστα μέσω κάποιων μηχανισμού πυλών, portals ή μαύρων τρυπών, αναλόγως όπως το θέλει, δεν το δει ο κανείς. Ο βασικός κακός του παιχνιδιού είναι αυτό το τεράστιο κανόνι. Για λόγους κλίμακας φαίνεται και το διαστημόπλιο εκεί. Το διαστημόπλιο του παίκτη. Αυτό είναι ένα κανόνι το οποίο πετάει αυγά σε μέγεθος πλανήτη. Δηλαδή, σαν ένα φεγγάρι μπαίνει μέσα. Γίνεται αρκετά προφανές ότι είναι ο μεγάλος κακός και είναι αυτό που θα πρέπει να σταματηθεί για να επιβιώσει η υγεία, αλλά βέβαια δεν μπορείς στην αρχή του παιχνιδιού τόσο νωρίς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Έχεις και έναν βοηθό, ο οποίος δεν υπήρχε, είναι καινούριος χαρακτήρας στη σειρά, ο οποίος ονομάζεται Χεν Σόλο. Το σκάφος του είναι το Millennium Hatchling. Και ο οποίος είναι ουδέτερη προσφυλική παρουσία. Δεν σε βοηθάει πάρα πολύ, προφανώς δεν θέλει να κάνει όλη τη δουλειά για σένα, αλλά τουλάχιστον σε οδηγεί να κάνεις εσύ τη δύσκολη δουλειά, αλλά αυτός παρακολουθεί. Και υπάρχουν μερικά επίπεδα τα οποία παίζεται μαζί, τον ελέγχει ο υπολογιστής. Υπήρχε και ένα σκάφος το οποίο λεγόταν Enterprise, το οποίο δυστυχώς κόπηκε λόγω περιορισμού. Εν πάση περιπτώσει, το παιχνίδι μπαίνει σε λίγο κανονικούς ρυθμούς, με ανανεωμένα γραφικά βέβαια, τα γνωστούς σχηματισμούς. Η μηχανή που ελέγχει τους σχηματισμούς για τα κοτόπουλα είναι καινούργια και έχει δυνατότητα να κάνει μίξη διαφορετικών σχηματισμών, επομένως περνάνε από. Όπως και τα περισσότερα πράγματα, είναι καλύτερο κάποιος να τα δει εν κινήσει, αλλά προς στιγμή θα διαρκέσει αυτό. Ένα μεγάλο κομμάτι γίνεται μέσα σε ένα πεδίο, όχι αστεροειδών, αλλά τεράστιων πούπουλων, σχετικά νωρίς μες στο παιχνίδι. Και μετά μπαίνουν και κάποιοι άλλοι καινούργιοι εχθροί, οι οποίοι δεν έχουν ξανά. Η ποδοσφαιρική μπάλα είναι μέρος του παιχνιδιού αυτή τη στιγμή. Το πυρούνι είναι το mouse pointer, δεν ανήκει στο παιχνίδι. Σε αυτά τα επίπεδα, περνάς φτάνοντας σε κάποια τεράστια μηχανική πόλη σε σχήμα αυγού, από την οποία υπάρχει στεναρή αντίσταση από τα κοτόπουλα. Και περνώντας αυτό, υπάρχει ένα διάστημα του παιχνιδιού το οποίο το περνάς χαμένος, γιατί ο μηχανισμός πίσω από τις μαύρες τρύπες δεν δουλεύει αξιόπιστα, όπως και ενδεχομένως μερικοί θυμάστε στην αρχική σειρά του Enterprise, του Star Trek, ότι στον τηλεμεταφορέα έμπαινες, αλλά τώρα δούλευε, δεν δούλευε, θα βγεις, δεν θα βγεις. Και βγαίνεις εν μέσω μιας έκρηξης supernova σε κάποιον άλλο γαλαξία, κατά την οποία εμφανίζεται ένα πόρταλ στο κέντρο της εκρήξεως και πρέπει να περάσεις μέσα από τα κομμάτια του πλανήτη, ουσιαστικά, για να μπορέσεις να φτάσεις μέχρι εκεί. Φτάνοντας, περνάς σε έναν άλλο γαλαξία, ο οποίος αποδίδει φόρο τιμής στην αρχική έμπνευση του παιχνιδιού αυτού, όσο και από πλευράς γραφικών, αλλά και από μουσικής της δεκαετίας του 80. Μετά, ένας από τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού είναι μια διαγαλαξιακή αλυσίδα φαστουντάδικων, η Space Burger, και πηγαίνεις στη διάσταση από την οποία
προέρχεται αυτή η εταιρεία και στην οποία βρίσκονται οι αποθήκες της και γίνονται οι διανομές της στους άλλους γαλαξίες. Και αυτή βέβαια για τις διανομές της έχει μια σειρά από μαύρες τρύπες, τις οποίες πρέπει να εκμεταλλευτείς για να επιστρέψεις τελικά στο γαλαξία μας και να... Παρακαλώ, με 5 λεπτά ακόμα. Πίστευα γύρω στα 2. Θα είμαι σύντομος ως προς αυτό, τελειώνω άλλωστε. Φτάνοντας στο γαλαξία μας, περνάς 2-3 αστερικά συστήματα και γίνεται η τελευταία αναμέτρηση με το κανόνι, το μεγάλο αυτό. Για αυτά τα τελευταία διαστήματα, για τα τελευταία επίπεδα, η κάμερα απομακρύνεται λιγάκι, γιατί γίνεται χαμός από πλευράς αριθμού. Αυτό είναι που έλεγα πριν. Αυτή τη στιγμή τα κοτόπουλα ακολουθούν με ένα σχηματισμό, ο οποίος κάνει κύκλους γύρω από τους 3 κεντρικούς εχθρούς, που είναι με το μεταλλικό, με τη στολία στο ναύτη, ας το πούμε έτσι, και έναν δευτερεύοντα σχηματισμό, ο οποίος κάνει κύκλο ανάμεσα τριγωνικά και στους 3. Και αυτή τη στιγμή το παιχνίδι έχει κάνει μίξη ανάμεσα στην τροχιά της περιφοράς και στην τροχιά τη συνολική. Γι' αυτό δημιουργείται αυτό το παράξενο σχήμα, το οποίο είναι ομαλό. Δεν έχει σπασίματα από πλευράς. Και το παιχνίδι αυτό θα βγει μπέτα τέλος του μήνα. Στο site αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αίτηση, αν θέλει κάποιος ενδιαφέρεται να μην γίνει μέρος της μπέτα. 15 Νοεμβρίου περιμένω την πρώτη επίσημη έκδοση. Σχετικά ο κύκλος της μπέτα θα είναι σχετικά σύντομος, 2 ομάδες των 100 ατόμων περίπου, για να προλάβω τα Χριστούγεννα, τα οποία είναι πάρα πολύ καλή περίοδος να βγάλει κάποιος παιχνίδι, ακόμα και αν δεν είναι χριστουγεννιάτικη έκδοση. Και από το νέο έτος σκοπεύω να κοιτάξω θέματα Android, θέματα iPhone, iPad, τέτοιου τύπου. Δυστυχώς δεν υπάρχει τεχνογνωσία αυτή τη στιγμή. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από το εξωτερικό, από μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού για παιχνίδια σε Android και σε iPhone και σε Mego και άλλες καινούριες τεχνολογίες. Δεν υπάρχει πείρα, τουλάχιστον στον ελληνικό χώρο. Αν τυχόν κάποιος από εσάς έχει ή κάποια πρόταση ή ο ίδιος έχει πείρα, ας μου μιλήσει μετά, γιατί υπάρχουν πιθανότητες συνεργασίας ως προς αυτό. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, θα χαρώ να τις απαντήσω. Ήμουν αρκετά. Ναι. Το παιχνίδι είναι γραμμένο σε C++ με δικιά του μηχανή γραφικών, η οποία έχει πολυετή προϊστορία. Το χρησιμοποιεί DirectX σε Windows, OpenGL σε Mac και Linux, SDL συγκεκριμένα. Είναι custom η μηχανή, δεν κάνει τίποτα παραπάνω από αυτό που χρειάζεται. Τα παιχνίδια είναι γραμμένα για να τρέχουν σε υπολογιστές δεκαετίας και συγκεκριμένα 12 ετίας, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από την αγορά των netbook αυτή τη στιγμή. Και τα netbook αυτή τη στιγμή υπολογιστικά βρίσκονται στα δεδομένα που βρισκόταν ένας desktop υπολογιστής πριν 10 χρόνια. Επομένως, είναι μεγάλη ευκαιρία να έχεις παιχνίδια τα οποία φαίνονται ωραία, φαίνονται σύγχρονα, δεν φαίνονται δεκαετίας, αλλά τουλάχιστον μπορεί να τρέξουν. Αυτό τρέχει άνετα σε έναν επεξεργαστή του 1 GHz. Δηλαδή σε Atom που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή στα 1,6 μπορεί να τρέξει με μεγάλη άνεση. Ναι. Δυστυχώς, λίγο πολύ ναι. Κάνω τα πάντα πλην της σύνθεσης μουσικής, στην οποία δεν έχω δυνατότητες. Σχεδιασμό, προγραμματισμό, γραφικά, ηχητικά εφέ, τα κάνω εγώ. Είναι μια μίξη αναλόγως στο παιχνίδι. Μερικά είναι φτιαγμένα σε Max. Εγώ δουλεύω Max κυρίως. Αλλά άλλα παιχνίδια που έχουν συγκεκριμένες ανάγκες, όπως δέντρα και διάφορα θέματα φύσης, τα κάνω με Vue Desprit ή Xfrog. Αναγκάστηκα να αγοράσω άδειες για αυτά, γιατί με το Max δεν μπορείς να κάνεις δουλειά, η οποία να φαίνεται καλή, τουλάχιστον. Αυτά είναι δυσδιάστατα. Είναι pre-rendered, αλλά στο παιχνίδι όλα είναι δυσδιάστατα. TGA είναι το format, δεν έχει σημασία. PNG με transparency, οτιδήποτε άλλο. Και τα 2. Δηλαδή, ναι.
Η εταιρεία πληροφορική έχει μεγαλύτερε, πιο ευρύ δραστηριότητε. Το θέμα των παιχνιδιών είναι κάποιο προσωπικό μου ενδιαφέρον, το οποίο θέλω να το κρατήσω προσωπικό μου ενδιαφέρον. Μπορούσα κάλλιστα να σταματήσω όλα τα άλλα και να ασχολούμαι μόνο με αυτό, να προσλάβω κάποια μικρή ομάδα. Βεβαίω, ναι. Και μάλιστα είναι να βγάλει ένα παιχνίδι, να κάνει την αρχή επένδυση, μετά 3-6 μήνε και να σταματήσουν οι πωλήσει. Είναι πάρα πολύ πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή το 2 που βγήκε το 2002 που λε, αυτή τη στιγμή πουλάει λίγο πολύ στα ίδια δεδομένα που πουλούσε τότε. Το οποίο δεν είναι αντιπροσωπευτικό, μην το πάρει κανείς για αντιπροσωπευτικό, αλλά είναι απλώς τυχερό εκ μέρους μου ότι ισχύει. Όχι πάνω από ό,τι έχω ήδη πει. Είναι... Πολλά από αυτά είναι δύσκολο να τα ξέρει κάποιος, γιατί ούτως ή άλλως μεγάλο κομμάτι των πωλήσεων γίνεται από πόρταλ στο εξωτερικό και δύσκολα από εκεί βγάζει άκρη τελικά τι έγινε. Ναι. Γενικά υπάρχει αύξηση. Από τότε που βγήκαν τα παιχνίδια υπάρχει μια σταθερή... Ναι. Αλλά η casual αγορά έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις από θέμα hardware και βοηθάει να έχεις παιχνίδια δεκαετίας. Γιατί δεν είναι οι άνθρωποι που θα ασχολούνται με το gaming επαγγελματικά, θα είναι η νοικοκυρά που θα θέλει 10 λεπτά το απόγευμα, βάζοντας τα παιδιά για ύπνο, να παίξει λίγο και δεν θα έχει τον υπολογιστή με την Nvidia την τελευταία κάρτα. Γι' αυτό βοηθάει. Κατά τα άλλα, η αγορά μεγαλώνει κάθε χρόνο, επομένως και εμένα γενικά οι πωλήσεις αυξάνονται. Αλλά νομίζω είναι απλώς θέμα ότι σε απόλυτους αριθμούς περισσότεροι και περισσότεροι άνθρωποι ασχολούνται με τέτοιου τύπου παιχνίδια, παρά ότι ανεβαίνει η δημοτικότητά τους των παιχνιδιών αυτών καθεαυτών. Παρακαλούμε τις υπόλοιπες ερωτήσεις στον χρόνο που υπάρχει για networking και συναντήσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.